υπάρχει μια κατάληψη της Πρυτανίας του Πανεπιστημίου Αθήνας και υπάρχει μια κινητοποίηση διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών. Θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε ποιοι είναι οι λόγοι αυτών των κινητοποίησεων. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει κατάληψη με την έννοια ότι το χτίριο, το κεντρικό χτίριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας δεν λειτουργεί. Οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά και δεν παρεμποδίζεται κανένας να εισέλθει. Απλούστατα εμείς κινητοποιηθήκαμε μαζί με τους φοιτητές από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί η Πρυτανία του Πανεπιστημίου της Αθήνας, η νέα Πρυτανία που ανέλαβε την 1η Σεπτέμβρη, με αφορμή μια κινητοποίηση φοιτητών τη Δευτέρα 13 του μήνα, έκλεισε το κτίριο του Πανεπιστημίου, κλείδωνε μέσα τους εργαζόμενους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες που στεγάζονται σε αυτό το κτίριο. Είχε βάλει το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο υπό την εποπτεία δυνάμενου καταστολής και κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει, ακόμα και συνδικαλιστικά στελέχη. Μάλιστα είχε κλειδώσει το κτίριο και τις εσωτερικές πύλες του κτιρίου, του Πανεπιστημίου εδώ του κτιρίου, και οι συνάδελφοί μας δεν μπορούσαν να έχουν οδό διαφυγής και γι' αυτό και καλέσαμε για την επιθεώρηση εργασίας, η οποία έκανε μια έκθεση και πραγματικά διαπίστωσε από αυτή την απόφαση της Πρυτανίας ότι υπάρχουν παράνομες πράξεις που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, ο Πρύτανης, ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ισχυρή και η κυβέρνηση, ιδιαίτερα η κυβέρνηση με διάφορους βουλευτές αλλά και τον ίδιο τον Υπουργό, λένε ότι τα πανεπιστήμια είναι ξέφραγκα μπέλη, ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, ότι υπάρχουν τόνοι σκουπίδια, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά προβλήματα ασφάλειας και γι' αυτό πρέπει να λειτουργήσει ένα security, ας πούμε. Α, εσείς γιατί διαφωνείτε? Θα πω το εξής, ότι αυτά που λέγονται για το δημόσιο πανεπιστήμιο και λέγονται και παραλαμβάνονται πολλά χρόνια τώρα έχουν μία στόχευση. Να υπονομεύσουν το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου. Και γι' αυτό συκοφαντούν οι κυβερνώντες και γι' αυτό συκοφαντούν το σύστημα ενημέρωσης για να περάσουν τα σχέδια υπονόμευσης του δημόσιου πανεπιστημίου και μετάλλαξή τους σε ανώνυμη εταιρεία. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση με τα security πώς φαίνεται? Κοιτάξτε, αυτό ο κύριος Φορτσάκης είπε χτες και προχτές που κουβέντιαζε στον αέρα ότι λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Γιατί σε μια τράπεζα δίπλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, γιατί σε μια επιχείρηση πρέπει να υπάρχει έλεγχος? Εμείς απαντάμε. Το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν είναι επιχείρηση ούτε υποκατάστημα τράπεζας. Συγκροτείται από από μια κοινότητα ανθρώπων που στην πλειοψηφία του είναι οι φοιτητές. Δεν είναι πελάτες αυτοί οι άνθρωποι. Και με αυτή την έννοια πρότυπα ή υποδείγματα των επιχειρήσεων και των τραπεζών να εφαρμοστούν εδώ στο Πανεπιστήμιο δεν μπορούν να εφαρμοστούν και δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Με αυτή την έννοια η εταιρεία Security, μάλιστα με στολή ιδιωτικού αστυνομικού, δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο αυτό που έχουμε γνωρίσει στη χώρα μας με αυτούς τους αγώνες που έχει δώσει για τα δημοκρατικά δικαιώματα και που ήταν πάντα ανοιχτό στην κοινωνία και έπαιρνε από την κοινωνία και έδινε στην κοινωνία. Δεν θέλουμε το Πανεπιστήμιο εμείς να ξεκοπεί από την κοινωνία, από τους αγώνες της και τις διεργασίες του και να γίνει ένα στρατόπεδο και να λειτουργεί με όρους και διαδικασίες στρατοπέδου ή οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Και την ασφάλεια ποιος θα την αναλάβει, αν δεν την αναλάβουν ιδιωτικές επιχειρήσεις? Η ασφάλεια πρώτα και κύρια υπάρχει στο Πανεπιστήμιο όσο υπάρχουν οι άνθρωποι που το συγκροτούν. Τα τμήματα της κοινότητας που το συγκροτούν. Εργαζόμενοι, διδάσκοντες και φοιτητές. Ασφάλεια, φύλαξη και έλεγχος πάντα υπήρχε. Σήμερα τι έχουμε? Όλες αυτές τις υπηρεσίες φύλαξης, επιμελητίας, υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν υποβαθμιστεί και έχουν δεχτεί χτυπήματα από τις πολιτικές της διαθεσιμότητας και των απολύσεων.
αν ο κύριος Πρίτανης και η κυβέρνηση πιστεύουν ότι αυτό το πρόβλημα που αυτοί δημιούργησαν, η κυβέρνηση, που δημιούργησε η κυβέρνηση, θα λυθεί με εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης με περιβολή αστυνομικού, κάνουν λάθος. Μάλλον κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα πανεπιστήμιο, υπόδειγμα διαφορετικό από αυτό που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Να είναι ένα πανεπιστήμιο της πειθάρχησης των ανθρώπων, της αφαίρεσης της κριτικής σκέψης και της αμφισβήτησης που παρατηρείται στα δημόσια πανεπιστήμια, της δημοκρατίας και του διαλόγου. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας, όπως το γνωρίσαμε τόσα χρόνια και παλεύαμε γι' αυτό, ένα άλλο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο της γνώσης, της δημοκρατίας, του διαλόγου, της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της αμφισβήτησης του παλιού, του φθαρμένου, του αναχρονιστικού. Αυτό υπηρετούμε και θα δώσουμε τη μάχη να το υπηρετήσουμε μέχρι τέλος. Να ρωτήσω, ποιες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες δουλεύουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, δηλαδή είναι επαρκής, η μισθοδοσία τους ποια είναι? Να πω το εξής. Καταρχήν, να πω για τη μισθοδοσία ότι οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο έχουν υποστεί τη λαιλασία των εισοδημάτων τους από τις μνημονιακές πολιτικές σε μεγάλο βαθμό. Οι αποδοχές των εργαζομένων σε σχέση με το 10 έχουν περικοπεί κατά 40%. Πέρα από εκεί, από το μισθολογικό που είναι συνολικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και που έχει υποστεί τα πλήγματα αυτής της μνημονιακής λαιλασίας, το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει υποστεί και ένα επιπλέον πλήγμα. Το 40% έχει μειωθεί το προσωπικό υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά 40%. Με αποτέλεσμα, για όσους έχουν απομείνει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 400 ανθρώπους που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας και περιμένουν την απόλυση. Όσοι έχουν απομείνει είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν κάτω από συνθήκες γαλέρας. Να έχουν ένα ή δύο και τρία αντικείμενα, να παραβιάζουν ωράρια και να εξουθενώνονται για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Με αυτή την έννοια, το πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί τα προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί στο Πανεπιστήμιο και στους εργαζόμενους αυτό, δεν είναι αυτά που βλέπει ο κύριος Φορτσάκης, είναι προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβερνητική πολιτική και αν θέλει να αντιμετωπιστούν πραγματικά και δεν θέλει να παίξει άλλο ρόλο μέσα στο Πανεπιστήμιο, σαν Πρίτανης που είναι υποχρεωμένος να παίξει για το Πανεπιστήμιο, πρέπει να συνεργαστεί με την κοινότητα, την πανεπιστημιακή, να μην βάλει απέναντί του την κοινότητα όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, να κουβεντιάσει, να συζητήσει, να συνεννοηθεί για να μπορέσουμε όλοι μαζί, εργαζόμενοι, διδάσκοντες, φοιτητές, να κρατήσουμε όρθιο το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.